Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 231η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Φθινοπορεινή η σημερία σήμερα, 21η Σεπτεμβρίου. Τα γεγονότα όμως τρέχουν και παρότι η αρμονία της ημέρας θα, θα πρέπει να είναι αδιατάρακτος, η τουρκική στάση συμπεριφορά συνεχίζει να είναι προκλητική και κυρίως επιθετική. Βέβαια σε αυτό συμβάλλουν τεράστια λάθη, τα οποία, ένα από τα οποία θα αναδείξουμε σήμερα. Φίλοι και φίλες, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θόδο, ο Νίκ Θόδος, για τι εξαιρετικέ, τι υπέροχε, τι καλλιτεχνικέ φωτογραφίε από τα μέσα και τι τα υποβρύχια, ένα αέρια μέσα του πολεμικού μας ναυτικού. Νίκ Θόδος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, εχθές ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, η οποία ακολουθήθηκε από μια ομοίως δύσκολο νύχτα. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Διότι η τουρκική πολεμική αεροπορία, η καλούμενη και ως Τουρκ Χαβάκου Βετλερή, Χαβά είναι ο αέρας, έτσι, το λέμε σε έχει το χαβά του. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι καλό να κόψουμε όλε αυτέ του τουρκισμού, του ιδιωματισμού από την καθημερινότητά μα. Δεν έχει να μα προσδώσει απολύτω τίποτε. Η τουρκική λοιπόν πολεμική αεροπορία, εν πισινόλο 26 αεροσκαφών, πραγματοποίησε σειρά προκλητικών διεισδύσεων εντό του ελληνικού εναερίου χώρου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν, προσέξατε, 7 εμπλοκέ. Τι σημαίνει εμπλοκή για όσους και όσες δεν γνωρίζουν. Εμπλοκή είναι μια κατάσταση στον αέρα κατά την οποία τα μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας αντιμετωπίζουν τα τουρκικά και ουσιαστικά λαμβάνουν θέσεις μάχης προσπαθώντας να εκδιώξουν αφού πάρουν την πιο πλεονεκτική θέση τον αντίπαλο από τον αέρα να τον εκδιώξουν. Είναι αυτό το οποίο στην καθομιλωμένη της πολεμικής αεροπορίας των χειριστών είναι ότι ρίχνουμε ξύλο. Οι Τούρκοι λοιπόν τρώνε ξύλο. Πώς λοιπόν τρώνε ξύλο, αυτός ο ελληνικός ο ιδιωματισμός, χάρη τη υπεροχή τη τακτική των χειριστών της πολεμικής μας αεροπορίας. Εμπλοκή λοιπόν το ελληνικό αεροσκάφος πραγματοποιώντας ελιγμούς, δυσκόλους ελιγμούς, Έχω πετάξει με μαχητικό, σας διαβεβαιώ, δεν είναι καθόλου υγιεινή αυτή η κατάσταση. Κατορθώνουν και βρίσκονται σε θέση βολής πυροβόλου πίσω από την ουνουρά, όπως λέγεται, του τουρκικού μαχητικού. Εφτά εμπλοκές σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε επτά καταρρύψεις. Τουρκικών αεροσκαφών, όχι ελληνικών. Τι σημαίνει, τι δείχνει η η κατάσταση, ότι κάθε άλλο παρά υπάρχει αρμονία και ησυχία. Και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, διότι εκτό των άλλων οι Τούρκοι επαναδραστηριοποίησαν το μοχλό τη εργαλειοποιήσεω των λάθρομεταναστών μεταναστών, προκειμένου να πιέσουν τη χώρα μα στο πλαίσιο της στρατηγική του του γεωστρατηγικού εκφοβισμού, το γεωστρατηγικό bullying το οποίο έχουμε πει, και παρότι την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη, όπω θα δούμε στη συνέχεια. Και σημειώνονται εκδηλώσει τι οποίε δυστυχώ κάποιοι από το ελληνικό έθνο έδωσαν το παρόν. Όμω, αυτό εδώ, το οποίο μου έστειλε ένα ανώνυμο φίλο από το μέσο των κοινωνικών δικτύων, έφερε στην επιφάνεια κάτι το οποίο δυστυχώ βαρύνει την προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τι είναι αυτό, Είναι κάτι που σχετίζεται με έναν από τους στρατηγικούς στόχους της στρατηγικής επιδιώξει της αναθεωρητικής νεοοθωμανικής Τουρκίας. Δηλαδή, η γαλάζια πατρίδα δεν είναι μόνο μια τουρκική άποψη αυθαίρετος, παράνομος έως και εξωφρενική για το καθεστώς των υδατίνων ζωνών του Γενικεύου στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά περιλαμβάνει και το κρίσιμο κομμάτι της αλίας. Πάρα πολύ ωραία. Τι μου λέει λοιπόν αυτό ακριβώς το κείμενο, ότι το 19, πριν από τις εκλογές, υπήρξε μία αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικους, όπου λόγω και εξαιτία αυτής της αλλαγής, συνέβη το εξή ανεπίτρεπτον. Τι δηλαδή, όποιος Τούρκος αλλιεύς ή πλοίο το οποίο φέρει την τουρκική ημισέλινο εισέλθει στι περιοχέ τη ελληνική δικαιοδοσία, μπορεί να αλλιεύει χωρί να διώκεται ποινικό. Μα θα μου πείτε τι είναι αυτό. Εγώ θα σα πω ότι αυτό είναι τραγικό σφάλμα. Εγκληματικό λάθο. Διότι ενώ εμεί που τηρούμε όλε εκείνε τι διατάξει, τα πρέπει και τα θέλω τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να μην αλλιεύουμε σε συγκεκριμένε περιοχέ, σε συγκεκριμένου χρόνου. Αυτά όλα καταστρατηγούνται από την Τουρκία, διότι εμεί του δώσαμε την ευκαιρία. Ναι, είναι απάντηση του αρχηγού του λιμενικού του Αντεναβάρχου Κλιάρη σε σχετική ερώτηση από το Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία, επισημότα των έγγραφων, όπου από τα κοινωνικά δίκτυα, σα επαναλαμβάνω, ανωνύμω μου το έστειλαν. Οπότε σε αυτή λοιπόν την περίπτωση οι Τούρκοι δεν έχουν παρά να φοβηθούν τα διοικητικά πρόστιμα, τις ποινές, που τυχόν να τους επιβάλλει ποιος. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν ένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος εισέλθει για παράδειγμα στην περιοχή των Ημείων, ναι, η τουρκική ακτοφυλακή θα σπεύσει και αν δεν ανοίξει πύρ, έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, θα Πραγματοποιήσει βίαιε ενέργειε κατά των Ελλήνων αλλιέων, οι οποίοι ζουν στην περιοχή και είναι η καθημερινότητά του. Αντιθέτω, αν συμβεί κάτι το αντίστοιχο, το ανάλογο, το παράλληλο με του Τούρκου αλλιεί, αυτοί δεν θα έχουν τίποτα να φοβηθούν παρά μόνο ένα διοικητικό πρόστιμο που θα του υποβληθεί από ποιο δικαστήριο, αφού, δε, αφού δεν υπάρχει καν ποινή. Δεν μπορούν να συλληφθούν. Διότι δεν είναι παράνομη και έκνομη ε, η ενέργειά του. Άρα λοιπόν, τι απαιτείται απαιτείται η δραστική αλλαγή και επαναφορά του προηγουμένου καθεστώτο. Και η σαφή εντολή προ το λιμενικό σώμα να πράξει τα δέοντα. Τι κάνει όμω αυτό, Πώ το εκμεταλλεύεται αυτή η Τουρκία. Ξέρετε την περίοδο τη Υπούρα στα Ήμια. Ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δίνουν την εικόνα. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δίδεται η εικόνα στου Τούρκου αλληλεί ότι η γαλάζια πατρίδα, αυτό το μεγάλο του όραμα, βασικά δεν επεκτείνεται στα όρια τα οποία έχουν ορίσει εκείνοι, αλλά μέχρι και τον Ιόνιο. Γιατί φανταστείτε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά, κάτω από αυτή την απαράδεκτη ελήψη νόμου, κάλυψη, ανοχή, εγκληματική ανοχή, θα μπορούν να αλλιεύουν μέχρι και το Ιόνιο, όπου θέλουν. Εντό των περιοχών τις οποίε αστυνομεύει η χώρα μα. Ενώ οι δικοί μα οι αλληλεί, ιδιαίτερο σε περιόδου όπω μετέφεραν γιατί πραγματοποίησα και κάποια, τηλε... κάποια τηλεφωνήματα στην εποχή, που... την περίοδο του γόνου όπως ονομάζεται, που εμείς είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, οι Τούρκοι λειτουργούν ως πειρατές αλληλείς. Και όλα αυτά σε βάρος της εθνικής οικονομίας και κατ' επέκταση κατά της εθνικής ασφαλείας. Και αυτό λοιπόν έγινε το 19, μερική περίοδο κάποιων μηνών πρώτων εκλογών. Και αναρωτιέμαι, γιατί συνέβη αυτό. Πώ επιτρέψαμε τέτοιο λάθο, Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι συνηγόρησαν προ αυτή την επιλογή, Αυτό πρέπει να αλλάξει όχι σήμερα, χθε. Διότι η αλληλεία είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί, θα τα χαρακτηρίσω υποστρατηγικά, με ή χωρί εισαγωγικά, η νεοοθωμανική αναθεωρητική Τουρκία για να υπονομεύσει και άλλο την εθνική μα κυριαρχία μέσω του, του ψευδοειδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδος. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, αυτός εδώ είναι ένας εξαιρετικός χάρτης, ο οποίος τι μας δείχνει, μας δείχνει τους χώρους και τις περιοχές ανταγωνισμού μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, είναι από το ISS, ISW, συγγνώμη, και εκτός των άλλων μας δίνει και μια εικόνα των τουρκικών απαράδεκτων επιδιώξεων. Όπως βρίσκεται, λέει, Russia Turkey Competition, όπως είναι στον Ιούλιο του 2021. Πάμε να πούμε τώρα κάποια πράγματα. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε έναν ουσιαστικά σύμμαχο στρατηγικό εταίρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα στο επόμενο διάστημα ο πρόεδρος Πούτιν στο Σότσι θα συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν και μερικά από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουν είναι η αγορά της δεύτερης μοίρα αντιαραπορικών πυράβλων S-400 δεύτερη μοίρα, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή και κατά το παρελθόν θα συζητηθεί το θέμα του φυσικού αερίου και επίση τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη Λιβύη, στη Συρία, τα οποία τα δύο καλά, καλά αυτά γεωπολιτικά συνεταιράκια συζητούν και πάνω και κάτω από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Εδώ όμω θα πρέπει να θέσουμε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται και με τις εξελίξεις, θα αναφερθούμε σε αυτές, στην άλλη πλευρά της υδρογείου της Ιφιλίου, που είναι ο Ινδοειρηνικός Οκεανός. Η Ελλάς είναι μια χώρα η οποία ανήκει παραδοσιακώ εις το σύμπλεγμα εκείνο το ιστορικό το οποίο απαρτίζουν οι ναυτικές δυνάμεις. Η Ελλάς ήταν ναυτική δύναμη από την αρχαιότητα. Από την εποχή του Μήνο ως θαλασσοκρατούσε. Και σήμερα η Ελλάς καλείται να υπερασπίσει μια τεράστια υδάτινη επιφάνεια αλλά και το βυθό της μέχρι και το υπέδαφος και τα όσα κρύβει. Είναι σαφή σημνία περί του φυσικού αερίου και των ενεργειακών αγαθών. Η Ελλάς λοιπόν παρακολουθεί με ικανοποίηση την επανάκαμψη των ναυτικών δυνάμεων. Ποιε είναι οι παραδοσιακέ ναυτικέ δυνάμει, είναι αυτέ οι οποίε ανέκαθεν κυριαρχούσαν στην ιστορία. Ποια είναι η σημερινή του έκφραση, είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την Δύση. Αυτές λοιπόν οι ναυτικές δυνάμεις, θυμίζω 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση, είναι η Μεγάλη Βρετανία εκείνη η οποία, αξιοποιώντας τα λάθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αξιοποιώντας την εμπλοκή του Ιμπραήμ Πασά και του Μεχμεταλή που τον απέστειλε εις την Ελλάδα, προχώρησε σε μια σειρά δρα... δράσεων, οι οποίες κατέληξαν, στην περίφημο ναυμαχία του Ναβαρίνου. Άρα λοιπόν η Ελλάς, που δεν ξεχνά και έχει ιστορική μνήμη, οφείλει να συντονιστεί με εκείνες τις διαχρονικές δράσεις. Κοιτάξτε, οι ναυτικέ δυνάμεις δεν είναι η Αγγλία και οι νόμοι τους και οι Ηνωμένε Πολιτείες, είναι η αρχαία Αθήνα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στο Θουκυβίδη περιγράφονται με μεγάλη, με μεγάλη, ανάλυση και ακρίβεια όλα εκείνα, όλα εκείνα τα πρά, πράξεις, όλες εκείνες οι δράσεις μέσα των δημιγοριών, μέσα των προσωπικών παρεβάσεων του αρχαίου ιστορικού που αναδεικνύουν το δόγμα της εποχής για τις ναυτικές δυνάμεις. Εμείς είμαστε ναυτική δύναμης. Η λέξη ναυς, το Navy δηλαδή, είναι ελληνική. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε για την ενίσχυση του, μας, του πολεμικού μας ναυτικού και εν γέννη των αεροναυτικών μας δυνάμειων. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Είμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία αυτός ο κρίσιμος χώρος εδώ που βλέπετε, τον οποίο δεν τον ελέγχει και ούτε πρόκειται να τον ελέγξει η Οθωμανική Τουρκία, είναι το επίκεντρο εκείνο όπου το ναυτικό της Ελλάδος, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και... Ελπίζουμε τη Κύπρου στο άμεσο μέλλον, αλλά μιλάμε για το τώρα. Έχει κλειδώσει την περιοχή, διότι απέναντί του έχει ένα τουρκικό ναυτικό το οποίο έχει ισχνέ επιχειρησιακέ δυνατότητε. Ναι, είμαστε στον τομέα του ναυτικού, χάρη στην προμήθεια των τεσσάρων Type 214 των υποβρυχίων αναερόβια προώσεω, είμαστε μπροστά. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι στα χρόνια τα οποία θα έλθουν. Παρά τις προσπάθειες που, που έχει δρομολογήσει η Τουρκία για να ανατρέψει την κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς θα είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από εκείνους. Αν μας είχαν βοηθήσει και οι φίλοι μας οι Γερμανοί και μας είχαν δώσει εγκαίρως τις τροπίλες, ως και μια ενδιάμεσο λύση με ένα πακέτο τροπιλών, θα ήμασταν σε ακόμα πιο καλή θέση. Όμως... Είναι η άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό. σω και στην αμέσω επόμενη. Θα δούμε το θέμα τη επικαιρότητα. Είναι εκείνη η οποία πλέον έχει αρχίσει και χαλιβδώνει τι διαθέσει, τι αναθεωρητικέ τη Τουρκία. Διότι υπάρχει ο Turkish Stream, ο οποίο καταλήγει στην Ανατολική Θράκη, όπου η Τουρκία και η Ρωσική Ομοσπονδία εκμεταλλεύονται ακριβώ, οι Ρώσοι κυρίω την ανάγκη τη δίψα για φυσικό αέριο, η Γκάστρομ, για παράδειγμα, βλέποντα την αλματώδη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, 700% πάνω σε κάποιε κατηγορίε, έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει και να ενισχύσει τη χώρα τη. Μα αυτό ήταν το ζητούμενο τη σειράξεω του οικονομικού πολέμου μεταξύ Δύσεως και Ρωσικής ομόσπονδία να περιοριστεί η ροή του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά και με τον Nord Stream 2 καθίσταται ακόμα περιτέρω όμερος των ρωσικών ενεργειακών πολιτικών και σχεδιασμών ολόκληρος η Και πώς συνδέονται το φυσικό αέριο, έχουμε πει πολλάκις, με τους εξοπλισμούς, με ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ο ΙΣΤΜΕΤ. Αυτή εδώ η περιοχή, όπου δεν θεαγραφείται το ΙΣΤΜΕΤ, είναι η περιοχή από την οποία θα, θα διέλθει ο αγωγός, τον οποίο έχει ξεκινήσει η έρευνα και τις οποίες προσπαθεί, τα πρώτα αρχικά στάδια, προσπαθεί η Τουρκία να τα δυναμητήσει, παρενοχλώντας με ηχητικά σήματα κλπ. Όχι, σε μια ερώτηση που μου έκαναν, δεν συνέβη νειοψία. Η Νιοψία σημαίνει ότι κάποιο ένοπλος επιβαίνει Επί του σκάφου, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί, και ουσιαστικά το ελέγχει με αστυνομικά, παύλα στρατιωτικά μέτρα. Τέτοιο πράγμα δεν συνέβη. Δεν συνέβη. Οι Τούρκοι δεν τόλμησαν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Αυτό θα ήταν ουσιαστικά ένα καζουσμπέλι αντίον τη χώρα μα. Και δεν θα το επιτρέπαμε εμεί να συμβεί. Ούτε καν να φτάσουμε ω εκεί. Το ερευνητικό σκάφο ουσιαστικά βρίσκεται εδώ πέρα, ανατολικό τη Κρήτη. Φίλοι και φίλε, αυτό εδώ είναι ο χώρο όπου η Τουρκία. Θέλει να ελέγξει, γι' αυτό και αναπτύσσει τι αεροναυτικέ τη δυνάμει. Όμω δεν είναι στην καλύτερα των καταστάσεων. Και παρότι οι, οι τουρκικέ ανώτερε δυνάμει πολλούν μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη, τα ΟΚΑΒ, στην Ουκρανία και στην Πολωνία, εν τούτης, παρά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει, δεν μπορούν αυτά να μεταβάλουν ακόμη την ισορροπία ισχύω στην περιοχή τη Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Το δυτικό άκρο των Οθωμανικών επιδιώξεων είναι σαφώς η γραμμή Αλβανίας, Δυτικής, Λιβύης. Και όπως καντιλαμβάνεστε όλοι, με την Αίγυπτο σε κατάσταση αναμονής και με το όπλο παραπόδα, με μια σειρά καταδικαστικών αποφάσεων των Αραβικού Συνδέσμου εναντίον της Τουρκίας, είναι προφανές πλέον όλος, σε όσους παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, ότι η μαρτυρία της γεωγραφίας, όπως αναγράφω, είναι εκείνη η οποία προδικάζει και τις συμμαχίες. Διότι αναγνωρίζουν όλοι εκείνοι που συγκροτούν ένα μέτωπο ανασχέσεως του νεοθωμανικού επεκτατισμού. Ότι αν δοθεί χρόνο στην Τουρκία, θα το εκμεταλλευτεί εις βάρος όλων των χωρών της περιοχής. Και αυτό το μήνυμα το αναγνωρίζει το Κρεμλίνο. Ναι, αλλά το συντηρεί. Διότι παρότι έχουν εμπλοκέ στη Συρία, στην περιοχή του Καυκάσου με τον Αγκόρνο Παραμπάχ και σε μια σειρά περιοχών ευαισθήτων όπω είναι η Ουκρανία και των τουρκοφώνων δημοκρατιών τη Κεντρική Ασία, είναι νομοτελειακό υπολογισμένο ότι η Τουρκία μαζί με τη Ρωσία θα πρέπει να έλθουν κάποια στιγμή σε μια μορφή τριβής που θα γίνεται εντονοτέρα και θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε ρήξη. Διότι η Τουρκία με τις πολιτικές της εξαγοράζει χρόνο, η Ρωσία συνεχώς προσπαθεί να την φέρει, να την απομακρύνει από την Δύση, αλλά είναι επίσης πασίγνωστον ότι όπως ανέμεναν από την Κίνα, και έπεσαν έξω όσοι θα είχαν προβλέψει αυτά, ότι θα ακολουθούσε μια ειρηνική πορεία, έτσι κατά αναλογία η Κίνα της Μεσογείου, η Τουρκία, επιδιώκει να κερδίσει τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία, να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα μαζί με τους αντιστοίχους φορείς βαλιστικών πυράβλων. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν και θα το πράξουμε στο μέλλον για το τουρκικό πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων που έχει την κάλυψη του διαστημικού προγράμματος, το τονίζω, είναι ψευδοκάλυψης αυτή. Και όταν φτάσει σε ένα σημείο που θα είναι αρκετά ισχυρά, τότε ευθέω θα απειλήσει όχι μόνο του δρόσους, αλλά και όλε τι όμορφε περιοχέ. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο πρέπει να υποστεί εγκαίρω συντόμω ένα πλήγμα το οποίο θα είναι τόσο σημαντικό, ούτω ώστε θα οδηγήσει σε αναστροφή των εξελίξεων. Και αυτό το πλήγμα, δυστυχώς δεν επήλθε στην, περιοχή των Ακόρων Καραμπάχ, το αναμένουμε είτε στη Συρία από τους Κούρδους, η περιοχή αυτή που ελέγχεται από τους Κούρδους είναι μια ενδυνάμια απειλή, σοβαρότατος κίνδυνος κατά της Τουρκίας, είτε στην περιοχή της Λιβύης, όπου τίποτα δεν έχει κρυφεί και είναι πλέον προφανές ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί ποια θα είναι οι σχέσεις και αυτό δεν αφορά μόνο τον Χάφταρ ή την παρούσα ελληνική κυβέρνηση, οι σχέσεις των τουρκικών εξτρεμιστικών και των λοιπών ενόπλων δυνάμεων, των μισθοφόρων τους δηλαδή, που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τα ευρύτερα δυτικά σχέδια. Σε αυτό το, σε αυτό το παίγνιο, ο πρώτος ρόλος, ο πιο σημαντικός, βρίσκεται στην Αίγυπτο, την οποία η Τουρκία προσπαθεί να δελεάσει με πολλούς και διαφόρους τρόπους, όπως και το Ισραήλ, αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν πρέπει να της δοθεί επιπλέον χρόνος ισχυροποιήσεώ τη. Η Τουρκία είναι εκτός της δυτική παρατάξεως. Κάθε μέρα που περνά, δεν είναι υπερβολή, η Τουρκία πράττει ό,τι μπορεί στο εσωτερικά της για να προωθήσει, να εξελίξει, να ισχυροποιήσει τον, τον εξαραβισμό, εκμουσουλμανισμό εκ πάρει εξισλαμισμό, τον ήδη εξισλαμισθέντων καθήκον της. Ναι, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Τουρκίας αποτελείται η συντριπτική πλειοψηφία από εξισλαμιθέντες χριστιανούς, από Ρωμαίους, από Έλληνες. Είναι η μουσουλμανική Ρωμιοσύνη η οποία όμως έχει τουρκική συνείδηση. Και αυτό αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Όλα ο πανταμάτων χρόνος τα μεταβάλλει. Άλλωστε ο ελληνισμό είναι μία έννοια, είναι μία πραγματικότητα, είναι μία ιστορική περιουσία της περιοχής, η οποία εκτείνεται σε πολύ περισσότερες από την, Ελληνία, από την Ελλάδα χώρες και η συνείδηση την οποία αποκτούν οι περιβάλλοντες πληθυσμοί δεν είναι συνείδηση όπως την αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί παραδείγματος χάρη που για αυτούς ο Αμερικανικό λαό καλείται nation, δηλαδή έθνο, δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό, αλλά είναι η ουσία του έθνου. Η ουσία η οποία αρχίζει από την επίγνωση τη ιστορική του ταυτότητα. Όταν και αυτό το εμπόδιο αρθεί στην Τουρκία, τότε οι εξελίξει θα είναι μοιραίω δραματικέ. Τι θα πρέπει να συμβεί για να φτάσουμε σε αυτήν ακριβώ την ιστορική στιγμή, Μια στρατιωτική συντριβή του Νεοθωμανισμού. Μία ήττα η οποία μπορεί να είναι είτε στι περιοχέ στι οποίε έχει εμπλακεί είτε ακόμα και εντό τη, που θα δώσει την ευκαιρία και θα απελευθερώσει όλε εκείνε τι δυνάμει στην Τουρκία, που σύν τον χρόνο θα κατανοήσουν ποιο είναι ο ιστορικό του σκοπό και το μέλλον του. Όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι αποτέλεσμα σχεδιασμών. Οι πρώτοι οι οποίοι ανέπτυξαν τέτοιου είδου σχεδιασμού είμαστε εμεί, οι Έλληνε. Φίλοι και φίλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το θέμα του φυσικού αερίου και τη, όπως έχω πει και στο παρελθόν, της αναπτύξεως των πηγών που βρίσκονται νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου, χωρίς και των περιοχών που είναι νοτίως της Κύπρου, θα πρέπει να είναι το μέγιστο στρατηγικό μας μέλημα. Κάθε πρωτοβουλία την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να συνδεθεί με το ευρύτερο σχέδιο της Δύσεως, ούτω ώστε τώρα που οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι πλέον cost effective, κατά τους κατά την αγγλοσαξονική ορολογία, άρα μπορεί, είναι επικερδής, συμφέρουσα δηλαδή, όχι απλά η κατασκευή του EastMed, αλλά και μια σειρά σταθμών υγροποιήσεων, μεταφοράς υγροποιημένου, φυσικού αερίου. Όλα αυτά είναι φαρέτρα είναι βέλη στη φαρέτρα μα. Όλα αυτά ακυρώνουν τι πράγμα σε οποιοδήποτε ιδεολογια... ιδεολογικό αυτοσχεδιασμό εξωφρενικού τύπου, η γαλάζια πατρίδα. Συγγνώμη για την υπόμνηση, αλλά πρέπει μερικέ στιγμέ να μην ξεχνάμε πω κάποιοι βλέπουν τι περιοχέ, διότι εμεί συνηθίζουμε να τα βλέπουμε όλα όμορφα και ειρηνικά. Γι' αυτό ακριβώ και δίνουμε και την ευκαιρία μερικέ φορέ από αμέλεια, με ερωτηματικό, τη δυνατότητα σε κάποιου συγκεκριμένου να δίνουν όπλα στην απέναντι πλευρά, όπω έγινε με το θέμα τη αλληλεία και τη αποποινικοποιήσεω τη παρανόμου εισδοχή των Τούρκων Αλλιέων. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που οι ειδικώ οι Αμερικανοί, χάρη στο Μενέντε, ο Μενέντε είναι η έκφραση μια ολόκληρου πολιτική, που πίσω τη στοιχίζονται πάρα πολλά άτομα, επωνύμου, επώνυμα και ανώνυμα, που ζουν, βιούν στι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και στη χώρα μα που έχουν καταλάβει και προωθούν την ιστορική αναγκαιότητα στηρίξεως όλων εκείνων των ενεργειακών σχεδιασμών του, οποίου τους οποίους η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, κάθε ελληνική κυβέρνηση πρέπει να το έχει ως πρώτη στο γεωστρατηγικό μέλημα. Η ενέργεια είναι γεωπολιτικό όπλο. Και ο τρόπος μεταφοράς της είναι στρατηγικό εργαλείο που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποπέσει στα χέρια σφετεριστών της γεωπολιτικής όπως είναι, είναι η Οθωμανική πειρατική αναθεωρητική Τουρκία. Αυτή είναι η στόχευση. Αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Καιρός να αρχίσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τι έρευνε που θα οδηγήσουν στην παραγωγή σύστηξη των σχέσεων τη Τουρκίας με τη Ρωσία. Να καταδειχθεί ακριβώς ότι αυτή η σύσφυξη δεν βοηθά τη Ρωσική Ομοσπονδία στους στόχους της, παρά αντιθέτως μεγαλώνει ένα ακόμα πιο σοβαρό γεωστρατηγικό πρόβλημα το οποίο στο μέλλον θα την αγγίξει. Τρία. Πολύτε του ρωσικό εξοπλισμό στην Τουρκία. Να καταδειχθεί στη συμμαχία ότι ακριβώς η Τουρκία, ο επιτίδιος ουδέτερος, ουδέτερος του Βέμπερ, του περίφημο βιβλίο, του 21ου αιώνα συνεχίζει την παρελκυστική πολιτική του. Και κυριότερον η μαρτυρία της γεωγραφίας. Ποιος έχει τις μεγαλύτερες ακτές στη Μεσόγειο, η Ελλάς. Ποιος έχει το ισχυρότερο ναυτικό, η Ελλάς. Ποιος έχει την παράδοση, την ιστορική που βεβαιώνει, κατοχυρώνει, τίτλους κυριότητας νομής και κατοχής στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάς, ο Ελληνισμός στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και ο κοιμόμενος ο Ελληνισμός στις Πέριξ περιοχές. Αυτή είναι η στρατηγική μας, αυτή θα πρέπει να είναι η στόχευσή μας και κυρίως να είμαστε αντιμέτωποι με την πραγματική και όχι την αληθοφανή πραγματικότητα. Η πραγματική πραγματικότητα, η ρεαλιστική όπως θα έλεγαν κάποιοι, βασίζεται στις έννοιες της ισχύω. Όταν είσαι ισχυρό, απλά δεν υποχωρείς όσο σε επιβάλλει η αδυναμία σου και επιτρέπεις τον αντίπαλό σου να σε πιέσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε να έχει καταστεί σαφές. Και παρότι οι Τούρκοι συνεχίζουν τον γεωστρατηγικό εκφοβισμό, οι 7 εμπλοκές οι οποίες έλαβαν χώρα εχθές απέδειξαν στους αγαπητούς φίλους και συμμάχους ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία μπορεί ανα πάσα στιγμή να τσακίσει την νεοθωμανική. Είτε έχει υπταμένους τους οποίους προσέλαβε τώρα, είτε έχει και τους παλαιότερους με τους οποίους έχουμε αναμετρηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ. Επανήλθαμε. Ο Σι Τζι Πίνγκ, ο παππού ή ο πατέρα είναι το όνομα του Προέδρου τη Κίνα, είναι του Προέδρου τη Στρατιωτική Επιτροπή των Κινέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, του Λαϊκού Στρατού όπω ονομάζεται, Ναθικού και Αεροπορία. Ουσιαστικά είναι ο νέο αυτοκράτορ. Τελικά είναι ιστορικών ίδιο τη Κίνα να κυβερνάται από αυτοκράτορε οι οποίοι είτε θα φέρουν την αυτοκρατορική επιγραφή, είτε την κομμουνιστική ιδιότητα. Το 2004 ήταν μια περίοδος όπου όλοι πίστευαν ότι η Κίνα θα ακολουθούσε την πολιτική της ειρηνικής ανόδου. Θεωρούσαν λοιπόν κάτι ως δεδομένο, πόσο γελάει η ιστορία με αυτούς που θεωρούν ορισμένα πράγματα δεδομένα, πραγματικά ξεκαρδίζεται στα γέλια. Και άφησαν επενδύσει να πραγματοποιηθούν σε όλο το μήκο και το πλάτο τη κινέζικη ενδοχώρα. Η Κίνα ήταν μια δύναμη η οποία άξε πλέον να αναγεννάται από τους κομμουνιστικές τάξεις που ήταν από τι εποχές των δεκαετιών του Μάο Τσετούγκ και να αποκτά ένα τόσο ισχυρό πρόσωπο που πραγματικά αυτό φάνηκε όταν άξαν να καταγράφουν ότι η κινέζικη ισχύς θα πρέπει να αναχαιτιστεί, διότι αν δεν συμβεί αυτό, ο πλούτος ο οποίος έχει συσσωρευτεί θα μετατραπεί ένας μέρος του σε επενδύσεις στην άμυνα, θα αναπτυχθούν οπλικά συστήματα και στη συνέχεια η Κίνα πιθανόν να ακολουθήσει το δρόμο που θα αμφισβητήσει ευθέω την θέση της πρώτης και ισχυρά υπερδυνάμειας, δηλαδή των ΗΠΑ. Ακόμα και οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν την πιο στενή σχέση με την Κίνα, αντελήφθησαν εγκαίρω ότι τα ρωσικά οπλικά συστήματα σε όλε τι κατηγορίε οι οποίε πολλούσαν στου Κινέζου, όχι μόνο έχουν ξεπεραστεί, αλλά κινδυνεύουν να ξεπεραστούν στην τρέχουσα και ιδίω στην επόμενη δεκαετία με τέτοιο αλματώδη τρόπο που θα καταστεί σοβαρό πρόβλημα για την ρωσική εθνική ασφάλεια, η οποία σε μια αχανή σιβηρία, με μόνη παρένθεση την Μογγολία, όπως βλέπετε εδώ, ο Λαμπατόρη πρωτεύουσα, η Κίνα μπορεί ουσιαστικά να διεισδύσει και να καταλάβει ανεμάκτος τις περιοχές των Ρώσων. Και αυτό θα έπρεπε να ήταν ένα από τα στρατηγικά θέλω της Δύσεως. η Δύσεις που θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο μια οριστική τελική συνεννοήσεω με την Ρωσία. Ευθύνεται όμω και η Ρωσία σε αυτό. Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι είναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Υπάρχουν θέματα τα οποία ταλανίζουν κάθε άνθρωπο, κάθε προσωπικότητα, αλλά και κατ' επέκταση κάθε κράτο. Δυστυχώ ο άνθρωπο είναι ένα όν το οποίο δεν μπορεί να συνεννοηθεί για πολύ καιρό για θέματα ειρήνη. Πάντοτε υπάρχει αντιπαλότη που οδηγεί στη σύγκρουση ο νόμος της διάδοσης. Φίλοι και φίλες, το ζήτημα όμως εδώ έχει να κάνει με το πόσο επικίνδυνη έχει εξελιχθεί η Κίνα. Σε τι στάδιο επικίνδυνοτητας έχει φτάσει. Σε αυτόν λοιπόν τον χάρτη, επειδή γεωγραφία εκ τον πρώτο λόγο, γεωγραφία, είπαμε, ποιοι είναι οι δύο βασικότεροι εκ των πυλώνων της γεωπολιτικής, αυτοί που δεν έχουν αλλάξει. Η ιστορία που συνέβη και η γεωγραφία η οποία με πάρα 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 πολύ δύσκολο τρόπο μεταβάλλεται. Πρέπει να έχουμε τεράστιου σεισμού ή να μα τυπήσει ένα, ένα, ουράνιο σώμα. Αυτά λοιπόν μακριά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η Κίνα ουσιαστικά είναι η κατάρα αυτή τη χώρα. Έτσι. Φράσεται από μια σειρά γεωγραφικών αναχωμάτων τα οποία εμποδίζουν την ελευθέρα πρόσβαση των κινέζικων, του κινέζικου εμπορικού και ναυτικού δυναμικού στις θάλασσες της περιοχές. Η Ταϊβάν είναι το επίκεντρο της ανασχέσεως. Η Κορεατική Χερσόνησος, τα νησιά της Ιαπωνίας, Χοκάιντο, Χοντσού, Κιωσού, η περιοχή των Φιλιππίνων με τα χιλιάδες νησιά, η Ινδονησία, τα στενά της Μαλαϊκής, και η Αυστραλία η οποία αποτελεί ένα ασφαλή νήσο, μια ασφαλή νήσο, ήπειρο είναι ουσιαστικό, η οποία βοηθάει και, όπω συνέβη και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον έλεγχο και ή δυνατόν στην επανακατάληψη, όπω έπραξαν οι Αμερικανοί κατά την περίοδο 41-44, των 45, των απολεσθέντων εδαφών λόγω τη Ιαπωνική επεκτάσεω. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά. Η ναυτική δύναμη που τα με τη μεγάλη ναυτική δύναμη, η Ιαπωνία, η αυτοκατορική με τι ΗΠΑ, το έλυσαν μεταξύ του, ενίκησε η πιο κρατεά. Τώρα λοιπόν η σειρά τη Κίνα, η οποία θέλει να διεισδύσει σε αυτέ τι περιοχέ και μάλιστα στη νότια Συνική θάλασσα, νοτίω τη Ταϊβάν, τη Φορμόζα, όπω την αποκαλούν, και στα όρια τη Συντονισία απέναντι από τα σακτά στο Βιετνάμ και τι νήσους των Φιλιππίνων, θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη, μια περίμετρο, όπου θα ελέγχει πλήρω. Μέσω τη δημιουργία νησίδων, στρατηγικών νησίδων, τα νησιά Spratlin, μεταξύ αυτών, που κατασκευάζουν οι Κινέζοι, για να αλλάξουν το στάτεο quo. Ξέρετε, την, τον τρόπο καθορισμού των ε, υδατίνων ζωνών τον έχει αντιγράψει η άλλη μικρά Κίνα τη ε, Μεσογείου που είναι η Τουρκία. Ακόμα και το δόγμα του Αντιάξεσ Area που είναι ρωσοκινεζικό, το έχουν υιοθετήσει και οι Τούρκοι. Έχω πραγματοποιήσει μια ομιλία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών το Μάιο του 2018, πριν από τρία έτη. Όπου εκεί έχω σαφεί αναφορέ και στα τουρκικά εξοπλιστικά και στην τακτική και στρατηγική τη φίλου και συμμάχου. Εδώ λοιπόν τι θα μεγάλο ζήτημα. Ότι η Κίνα έχει σχεδιάσει ακόμα και την ανακατάληψη τη Ταϊβάν. Οι πτώσει τη Ταϊβάν ουσιαστικά θα πυροδοτούσε την, την πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ. Όμω όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, από το 4 μέχρι το 21, στα 17, μόλι έτη και δεν είναι κυριολεκτικά τα νούμερα, είναι όριο, η Κίνα ανέπτυξε τόσε πολλέ επιθετικέ πρωτοβουλίε, προχωρεί στην αυπήγηση ενό γιγαντιαίου ναυτικού, άρα δεν θέλει να καταστεί παρατηρητή, αλλά θέλει να περάσει στη σφαίρα επιρροή τη ολόκληρο η Ινδοκίνα, αν γίνεται, και να ελέγξει και τι Φιλιππίνες και κυρίω όλα εκείνα τα συμπλέγματα, για να εκμεταλλευτεί τι πηγέ, τα στρατηγικά μέταλλα. Διαβάστε τα άρθρα του Σωτήρια του Καμενόπουλου, ενό εξαιρετικού επιστήμονα, ο οποίο αναφέρεται στι σπάνιε γηέ και πώ η Κίνα, αλλά και η Τουρκία, χρησιμοποιεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλα τα ευρήματα προκειμένου να τα συνδυάσουν και να αποκτήσουν, να ενισχύσουν το γεωπολιτικό τους δυναμικό. Και εδώ υπάρχουν δύο γραμμές αμήνης. Η πρώτη γραμμή αμήνης της Κίνας, αν πείτε τώρα ενδιαφερόμαστε για την Κίνα, ναι, γιατί ξέρετε... Τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα επηρεάζουν στην περιοχή μα. Άλλωστε, εμεί φιλοξενούμε και μια από τι πιο σημαντικέ κινέζικε επενδύσει, το, Λιμέ, το λιμένα, του Πυραιό, στην Κόσκο. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε εκτό. Μα ενδιαφέρουν και μα αφορούν. Εδώ λοιπόν είναι ένας χώρος στον οποίο η Ινδονησία και η Ιαπωνία μαζί με την Νότιο Κορέα, η οποία Νότιος Κορέα κατέστη η 8η χώρα, 8η χώρα μετά από την Αμερική, τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ινδία, την Κίνα, τη Βόρειο Κορέα, η οποία έχει αποκτήσει υποβρύχια τα οποία εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους. Ναι, η Νότιος Κορέα. Βεβαίως, αυτό λοιπόν τι μα δείχνει, ότι αν η ο Κορέα απέκτησε αυτή τη δυνατότητα, όπου ουσιαστικά συνορεύει και το μερίδιο ευθύνη τη είναι η περιοχή τη Ανατολική Συνική Θαλάσση, αφού η Ιαπωνία έχει αρχίσει ένα νέο πρόγραμμα ναυπηγή αεροπλανοφόρων και μεγάλων σκαφών με στόχο όχι να ταγωνιστεί τα τη Ρωσία, αλλά να ελέγξει την Κίνα, αφού η Ινδονησία έχει μπει σε ένα εκτενέστατο πρόγραμμα ναυπηγήσεων πολεμικών πλοίων. Τώρα πλέον παίρνουν και τις Arrowhead, τις, 100, τις Arrowhead, 140 που είναι και υποψήφια για το ελληνικό πρόγραμμα ω ε, ως φρεγάτα. Έχει τη σειρά της πιο ισχυρά δυνάμειος στην περιοχή <σχ> της Αυστραλίας. Τι κάνει λοιπόν η Αυστραλία. Η Αυστραλία τι κάνει. Η Αυστραλία λοιπόν είχε ένα, μια σειρά από παλαιά τύπου Collins, κλάσος Collins, διζελοκίνητα συμβατικά υποβρύκα, τα οποία έπρεπε να ξεκινήσουν από την Ήπειρο να διανύσουν εκατοντάδε χιλιόμετρα για να φτάσουν στι περιοχέ κρίσεω. Ποτέ. Και ήρθε η Γαλλία και πρότεινε μια λύση. Και η λύση τι ήταν, ομοίω συμβατικά υποβρύχια. Και αυτή η λύση απαιτούσε χρόνο, πολυδάπανη, αλλά είχε κανένα πρόβλημα. Δεν, είχε κατά, δεν συνοδευόταν από τα αντίστοιχα όπλα και δεν ήταν πυρηνική. Αποτέλεσμα η επανάκαψη των ναυτικών δυνάμεων. Αμερικανοί και Βρετανοί, κυρίω οι Αμερικανοί, είναι από του Βρετανού, παρενέβησαν, παραμέρισαν τη γαλλική πρόταση, είπαν στην Αυστραλία ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν. Άρα αυτό δείχνει σπουδή. Άρα περιμένουν τα επόμενα χρόνια κίνηση κατά τη Ταϊβάν. Και όχι μόνον. Θα πάρει πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία πυρηνικά υποβρύχια θα κατασκευαστούν στη χώρα σου, θα εξοπλιστούν με όπλα τύπου Tomahawk Australia, United Kingdom, United States, είναι η νέα συμφωνία. Τέχνητή νοημοσύνη, μην το ξεχνάμε, πολλά κρύβονται πίσω από αυτό. Προηγμένα βαλιστικά όπλα, ναι, το έχει κάνει και η Νότιος Κορέα. Και ξαφνικά η Αυστραλία αναβαθμίζεται και το ναυτικό της, πυρηνικοποιείται και πιθανόν έχουμε και συντόμως και ενδιάμεση λύση, interim solutions, εγκαθίσεις που θέλουμε για το δικό μας το πολεμικό ναυτικό, που θα μπορεί να είναι και με λύζιν, ακόμα και με ενοικίαση υποβρυχίων. Ο στόχο είναι να κερδιθεί χρόνο. Έχει χτυπηθεί λοιπόν το καμπανάκι. Άρα πλησιάζουμε σε ένα σημείο βρασμού στην πεσφαίρα του Ινδοειρηνικού. Γι' αυτό και έχει προσεγγιστεί και η Ινδία. Και οφείλω να πω ότι αυτό το σημείο βρασμού πλέον οδηγεί την Κίνα στο να αναλάβει πλέον εκείνη πρωτοβουλίε προκειμένου να προλάβει κάποιε εξελίξει. Που μπορεί ακόμα να περιλάβουν στο προσεχές μέλλον την πλήρη πυρηνικοποίηση των Αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων. Ακόμα και την κατοχή πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανοίξει πραγματικά την φύρα του φρονοκομείου. Αλλά βλέπετε στην ιστορία της ανθρωπότητας ζούμε συνεχώς μέσα σε ένα φρονοκομείο από το οποίο συνεχώς εισερχόμαστε και εξερχόμαστε. Το φρονοκομείο όμως είναι εκεί πάντα παρόν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα ξαναπούμε αυτά στο μέλλον. Με ιδιαίτερη θλίψη και οργή. Διάβασα σήμερα ότι εχθέ εγκαινιάστηκε ένα οίκο τη Τουρκία τη στη Νέα Υόρκη, στο οποίο παρέστησαν μάλιστα εκτό των άλλων και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Αυτό το οποίο βλέπετε πίσω μου, κυρία Εμινέα Ερντογάν, η σύζυγο του πρόεδρου τη Τουρκική Δημοκρατία, ο Αλάχναν την κάνει δημοκρατία, που λέει για Οθωμανική Αμερική. Είπε λοιπόν σε μια αποστροφή τη η κυρία Ερντογάν, Τούρκοι, Κούρδοι, Αρμένοι, Εβραίοι και Έλληνε μετανάστες ξεκίνησαν μαζί σε αυτό το μονοπάτι και έμειναν μαζί στην Αμερική. Βλέπουμε, εδώ τρίζουν τα κόκαλα των πεθαμένων, των φωνευθέντων, των σφαγιαστέντων την πολυπολιτισμικότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αυτή την μεταναστευτική περιπέτεια. Δηλαδή, εδώ και η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Σμύρνη, τη στιγμή που σφαγιάζεται ο πληθυσμό, που καίγεται η πόλη, δηλαδή οι γενοκτόνοι Τούρκοι είναι αυτοί οι οποίοι έσφαξαν, κατέσφαξαν, γενοκτόνησαν Αρμενίου, Έλληνα, Ασσυρίου, Χαλδαίου και όποιε άλλε μειονότητε υπήρχαν και του Κούρδου, τολμούν και λένε γιατί τους έχει επιτραπεί αυτό το πράγμα και κάποιοι το μονιμοποιούν. Και αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να μονιμοποιούμε, να νομιμοποιούμε, συγγνώμη, και να μονιμοποιούμε, όλα τα λανθάνουν σε μερικές φορές τα αληθή λέγη, τις, ε, τις, ανιστόριδες εγκληματικές συμπεριφορές της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί κάθε τόσο με οποιαδήποτε ευκαιρία να εξεπλύνει το βρώμικο παρελθόν της. Γιατί είναι βρώμικο το παρελθόν της. Είναι εγκληματικό παρελθόν του. Αυτοί όλοι που βλέπετε δεν ήταν μετανάστες. Σφαγιάστηκαν. Και όσοι από αυτού κατάφεραν να ξεφύγουν, όσοι τυχεροί, κάποιοι εξ αυτών κατέληξαν στην Αμερική. Δεν αποτελεί δηλαδή μεταναστευτικών ίδιων και πολιτική τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, η οποία ήθελε να εκαθαρίσει κάθε τι ξένο που δεν είχε εκτουρκιστεί, παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο αυτό είναι το γεγονό ότι έχουν το θράσο σήμερα, το μεγάλο ιστορικό θράσο, να παρουσιάζονται στη Νέα Υόρκη και να μιλούν για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να του είχε απαγορευτεί ευθύ εξ αρχής. Διότι όλοι αυτοί είναι απόγονοι εγκληματιών. Διότι όλοι εκείνοι προκαλούν ακόμα και σήμερα την ιστορική μνήμη. Σε μια περίοδο που του χρόνου θα θυμηθούμε τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Σε λίγο θα μας φούν και θα μας εξομοιώσουν τις δικές μας τραγικές συνθήκες με αυτά που εκείνου, εκείνοι προκάλεσαν στη Συρία, στο Ιράκ και αλλού. Φίλοι και φίλες, ζούμε σε πολεμικές συνθήκες. Ζούμε σε συνθήκες υβριδικού πολέμου, επιχειρήσεων κατά της Τουρκίας εναντίον μας. Μιας Τουρκίας η οποία ρέπει προς τον ακραίο εξισλαμισμό κάθε μέρα. Υπάρχει πρόταση από τη διευθυνση των Ιστορικο-Θρησκευτικών Υποθέσεων να αντικατασταθεί στην Τουρκία η καθημερινότητα από το «Γιουνάιντιν» που σημαίνει «Καλημέρα» στο «Σαλαμμαλέκουμ». Μάλιστα. Η Τουρκία λοιπόν πραγματοποιεί βήματα προς τα πίσω. Τόσο πολύ προ τα πίσω που ακόμα και εκείνοι που τους εξισλάμισαν θα έμεναν να ζούσαν σήμερα με το στόμα ανοιχτό. Οποία κατάπτωσης οποία πτώσεις και μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία κόπτονται, ότι συνεχίζουν να αποτελούν τμήμα της Δύσεως. Ναι, αν η δύση ήταν ένα ύφασμα το οποίο το άκρο της άκρο ήταν κάτι μεταξύ επιράματος και φθοράς, κάπου εκεί θα ανήκε και η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει σχέση με τη Δύση. Ουδέποτε υπήρξε ανήκε στη Δύση. Και η σημερινή υβριδική Τουρκία είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρειάζεται και απαιτείται χειρουργική, επέμβαση με στόχο τη σωτηρία τη. Και αυτό το γνωρίζουν οι δυνάμει του εξωτερικού. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, είχαμε και την σύνοδο των, της Στρατιωτικής Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Συγχαρητήρια στον στρατηγό Φλόρο, ο οποίο είχε την δυνατότητα να παρουσιάσει και στους επιτελείους του φυσικά μια άριστη σύνοδο. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε κάθε 30 χρόνια και φέτο ήρθε. Αυτή συνέβη λοιπόν στην Αθήνα, διεξήθη στην Αθήνα, επί τη ευκαιρία των 200 ετών τη Ελληνική επαναστάσεως. Μάλιστα. Αυτά που φοράνε οι Τούρκοι, και ο Γκιουλέρο, αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, και ο αντιστράτηγο τη αεροπορία, μου διαφεύγει το επώνυμό του, δεν τα διαβάζω, είπαμε. Ο λόγο είναι άμεσο. Μην ψάχνετε να βρείτε κείμενο, δεν υπάρχει. Τι φέρουν, mm, τα καρτελάκια, και είναι η ταινία, τα 200 χρόνια της ελληνικής επαναστάσεως. Ούτε στα χειρότερα όνειρά του θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Και δεν είναι αστείο, είναι πραγματικό της. Συγχαρητήρια λοιπόν να και το επίσημο σήμα της Συνόδου Κορυφής στο στρατηγό Φλόρο που αν μη τι άλλο με αυτόν τον τρόπο φόρεσε στους Τούρκους συναδέλφους του τα σημεία ένα έτσι, ένα δώρο το οποίο δώρο τους θυμίζει ότι πριν από 200 χρόνια επιτέλους εκτινάξαμε τον ζυγό τους. Και δεν τελειώσαμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Με αυτό θέλω να κλείσω. Εδώ, τα πρώτα γραφάλ, οι ρηπές, στη Γαλλία, με Έλληνας χειριστάς και Γάλλους εκπαιδευτάς, πραγματοποιούν, συνεχίζουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Στην άνω όμως φωτογραφία, βλέπουμε ένα μοιράζ 2.000 παύλα 5, το οποίο φέρει έναν ένα βλήμα αέρος επιφανίας AME39 εξωσέτ. Είναι αυτά τα βλήματα τα οποία υπάρχουν πλέον εν αυθονία στο ελληνικό οπλοστάσιο. Κατορθώσαμε μετά από αρκετά χρόνια και είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι δυστυχώς οι φίλοι μας οι Γάλλοι πρέπει να τους δώσεις τα χρήματα που πρέπει τη δεδομένη στιγμή ή δεν έχουν και τον τρόπο να σε βοηθήσουν όταν υπάρχει δυσκολία σε αντιθέσει με κάποιες άλλες πηγές. Αυτά λοιπόν τα βλήματα τα AM39 είναι εκείνα τα οποία περιμένουν το τουρκικό πλοίο αμφιβείων επιχειρήσεων, το Ανατολού, περιμένουν τις τα τουρκικά σκάφη επιφανείας, περιμένουν οτιδήποτε πλέει, ακόμα και ερευνητικό σκάφος δεν είναι αυτό, σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος χάσει την ψυχραιμία του, Μερικές φορές στο Αιγαίο συμβαίνει και αυτό να τους δώσουν το κατάλληλο μάθημα. Γιατί αυτό που είδατε είναι μήνυμα, άλλο το μήνυμα, άλλο το μάθημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους εκείνους της πολεμικής αεροπορίας, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, γιατί δεν είναι μόνο οι χειριστές, είναι η υποδομή, είναι οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί άνδρες και γυναίκες σε όλα τα επίπεδα τα οποία φροντίζουν αυτά τα ατσάλινα, τα χαλίδινα μεταφορικός πάντοτε όπλα της Ελλάδος των ελληνικών ενόπλων δυνάμειων να κυριαρχούν. Γιατί το έμβλημα της πολεμικής μας αεροπορίας είναι διαχρονικός και ένα. Εν υψηκρατήν. Πάντοτε να υψηκρατούμε. Γιατί τα ύψη όπως και η επιφάνεια αλλά και ο βυθός των ελληνικών σε ξηρά θάλασσα και αέρα, ήταν, είναι και θα είναι ελληνικός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένας μεγάλος χαιρετισμού σε αυτούς τους διαχρονικούς παραδύναμοι τολμηταί και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν της δινής Σα Σας ευχαριστώ πολύ.